προχθεσινή βραδιά, τη βραδιά της Τρίτης, και από την άλλη πλευρά το τραγούδι της Καλομήρας το 2008, για να μου πει ο Τζουλιάνο αν υπάρχουν κάποιες ομοιότητες. Ακριβώς. Αν μπορούμε να το κάνουμε, δηλαδή αν έχουμε το τραγούδι του Λούκα. Σατανικό. Το τραγούδι του Λούκα όπως μεταδόθηκε και την Καλομήρα από το 2008. Απλά συνεννοούμαστε και εδώ στο Control. Όλα γίνονται live. Γιατί υπάρχουν επίσης από την πρώτη στιγμή που είδαμε την εμφάνιση του Λούκα, από τις πρόβες κιόλας, κάποιες έτσι απόψεις που μιλούν για ομοιότητες. Μπορούμε να το δούμε? Ναι, τώρα θα... Ωραία. Θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Να πούμε ότι αυτές επικεντρώνονται περισσότερο στους χορευτές, στο χορευτικό, στην εμφάνισή ακριβώς τους, έτσι. Αριστερά λοιπόν είναι η Καλομήρα, δεξιά είναι ο Λούκας. Παρατηρήστε τους χορευτές κυρίως, τα ρούχα, αλλά και τις φιγούρες. Τζουλιάνο. Εγώ δεν θα μπω σε αυτή την διαδικασία, πραγματικά. Δεν... Νομίζω η κίνηση ανοίγει σε όλους και μπορούν να το μεταφέρουν κάθε φορά όσο φορές θέλουν και μετά από 100 χρόνια, χιλιάδες χρόνια. Άμα το κατέχουν, τα παιδιά το κατέχουν πάρα πολύ ωραίο αυτό που κάνουν, όπως και τα παιδιά μου. Εμείς ναι, όχι, όχι, προς Θεού. Απλά λέμε ότι δεν λέμε πως δεν ήταν καλή η εμφάνιση του Λούκα και όλο το στήσιμό του. Απλά να, ας πούμε εδώ η τούμπα που κάνατε εσείς, τα ρούχα. Οι τούμπες π.χ. στο breakdance π.χ. είναι κινήσεις που υπάρχουν. Δεν είναι κινήσεις που δεν υπάρχουν. Υπάρχουν πριν από μένα, πριν από τα παιδιά φέτος. Είναι κινήσεις που μπορεί ένας χορογράφος να τα χρησιμοποιήσει για τον λόγο που θέλει να τα χρησιμοποιήσει, για την δύναμη που θέλει να δώσει σε μια χορογραφία. Εγώ πιστεύω τα παιδιά του breakdance που είναι με τον Λούκα έχουν χρησιμοποιήσει πολύ ωραία τις κινήσεις του και είναι όμορφες κινήσεις και νομίζω είναι ωραία αυτό που έχουν εκτίσει πάνω στο τραγούδι του. Το δικό μας με την Καλομήρα είναι εντελώς funky jazz, πιο Broadway, γιατί έτσι έπρεπε εγώ να δώσω αυτό το στοιχείο με την Καλομήρα, και είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το κοστούμι, κάθε άντρας φοράει ένα κοστούμι και δεν θέλω να πω που μοιάζει κάτι με τη δουλειά μου, γιατί και η δουλειά μου μπορεί να μοιάζει με κάποιον άλλον, μπορεί να πούνε, ή όπως λέγανε με την Αλβανία που είχα πάρει μέρος, λέγανε που η δουλειά μου μοιάζει με την Καλομήρα. Πήγε και δεν λέγανε ο χορογράφος της Καλομήρας ήταν ο Τζουλιάνος, όπως είναι και με την Κέιστι Τόλι, πάλι ο Τζουλιάνος. Μάλιστα. Και λέγανε μοιάζει. Απλά αλλά δεν... εδώ, ξέρεις, σταθήκαμε στις ομοιότητες, γιατί καλώς ή κακώς εσύ το έκανες πρώτος αυτό το στήσιμο και γιατί ενδεχομένως το ντύσιμο ήταν εκείνο που πιο πολύ μας παρέπεμπε στη συμμετοχή του 2008. Ναι, αλλά και σε αυτό το κομμάτι τώρα δεν θα μπορούσες να βάλεις τους άντρες με κάτι άλλο. Ήθελες δεν ήθελες, θα έμπαινε ξανά το αυτό το μαύρο κοστούμι που το φοράει και ο Γκαμπρός, το φοράει και ο... Το φοράμε όλοι που λέει ο λόγος. Μάλιστα. Και στο ζεμπέκικο, στα μπουζούκια σηκώνεται κάποιος, θα βγάλει αυτό το άσπρο μπουκάμισο. Αυτό είναι νομίζω για το δεσμευτικό. Νομίζω ότι στη χορογραφία αυτή είναι το ζεμπέκικο. Δηλαδή κάτι θα ξένιζε να βλέπα ένα ζεμπέκικο με ένα άσπρο παντελόνι και ένα άσπρο μπουκάμισο. Ναι, νομίζω δεν θα μπορείς να πας να φορέσεις μια σαλβάρη σε αυτό. Έτσι ακριβώς, έχεις δίκιο. Είναι, πρέπει να φοράς κοστούμι, να πατάει στη γη ούτε σε άλλο και... Δεν είναι και ο κύριος Κουτσομίχος εδώ στο ραντεβού του... Θα έρθει κάποια στιγμή, ελπίζω να έρθει στο τέλος εκπομπής. Στο ραντεβού του δεν είναι όμως, για να μας πει και το στιλιστικό κομμάτι. Εντάξει. Πρέπει να πάμε σε break. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις για να δώσουμε την ευκαιρία και στους τηλεθεατές μας να διεκδικήσουμε.